Καλησπέρα, είμαστε από το Familia TV από Ιταλία. Κόλλι Φαρέλ εδώ. Ήρθα να πάρουμε συνέντευξη από τον Νίκο τον Βουλιώτης. Πολύ γνωστός τραγουδιστής, θα το ξέρετε όλοι σίγουρα. Καλησπέρα Νικόλα. Καλησπέρα. Είσαι όλα καλά? Σίγουρα, δυνατό. Σε βλέπω πολύ καλά. Είσαι σήμερα, έπαιξες και μουσική εδώ. Σε ακούσαμε. Ναι, ήταν πολύ ωραία. Χαίρομαι πολύ, Είδαμε να σε κάνω κάποιες ερωτήσεις. Σαν να είσαι στο σπίτι σου, δεν έχεις προβλέμα εσύ. Όχι. Λοιπόν, γεια σου. Να πούμε μια βουλιά πριν. Πες που σ' ακούω. Ναι, εσύ είναι πολύ καλό, δεν είναι ρέντουλ. Ευχαριστώ. Λοιπόν, έχεις κάποια καινούργια δουλειά να ακούσουμε από σένα? Ετοιμάζουμε καινούργια τραγούδια αυτόν τον καιρό. Είμαστε στο στούντιο. Όσο μας επιτρέπει τέλος πάντων ο χρόνος, δρομολογούμε μια κατάσταση. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνεις. Όχι, δεν καταλαβαίνω, αλλά. Τέλος πάντων, προετοιμάζουμε. Αυτό με το δρόμο, φτιάχνετε δρόμους. Καλά, δεν κατάλαβα. Όχι, είμαστε εννοώ ρε παιδί μου ότι είμαστε στο στούντιο και γράφουμε καινούργια τραγούδια. Στο στούντιο. Πηγαίνοντας στον δρόμο. Για το στούντιο, γράφετε τραγούδια. Όχι. Στο στούντιο ηχογραφούμε. Α, κατάλαβα, εντάξει. Πηγαίνουμε δηλαδή. Γιατί με είπες για τον δρόμο λόγιο. Όχι, είμαστε σε μια κατάσταση που προετοιμάζουμε τα τραγούδια, λέω, και είμαστε στη διαδρομή. Όχι, άσε μην το πω έτσι γιατί θα σε παρδέψω. Είμαστε. Απλά σκεφτόμαστε τι τραγούδια θα. Ναι, κατάλαβα, δεν είμαι γαζός. Κατάλαβα. Έχεις κάποια καινούργια παιδιά στο group σου? Έχουμε πολύ καινούριο κόσμο. Το family πλέον έχει περάσει σε μια καινούργια εποχή. 2013 είμαστε τώρα. Ναι, αυτό. Με πολλά καινούργια παιδιά, όπως είναι ο Βίτο, όπως είναι η Dynamis, ο Ζαν Μπατίστ. Ο Ζαν Μπατίστ, είστε μαζί, Ναι, Ζαν Μπατίστ. Πολύ καλό παιδί είναι. Πολύ καλό. Ναι, το ξέρω, το έχω ακούσει. Είναι πολύ καλό παιδί. Μιλάει μια χαρά, είναι με τον κόσμο, όλα κομπλέκ. Ναι, είναι πολύ άνετος και πολύ καλός. Πολύ καλό παιδί, πολύ καλό παιδί. Πες μου, ναι. Τώρα εδώ θα είσαι Αθήνα, θα κάνεις τουρισμός, τίποτα. Όχι τουρισμό, όχι. Δεν θα κάνω τουρισμό, θα κάνουμε tour με το συγκρότημα, με το Going Through. Κάνουμε ένα πολύ καινούριο για μας project, το οποίο λέγεται Going Through the Band, που είναι, έχουμε φτιάξει μια μπάντα και παίζουμε live. Παίζεις μουσική εσύ? Όχι, εγώ τραγουδά, δεν θυμάσαι που μου έλεγε. Ναι, ξέρω, μήπως παίζεις και κανένα όργανο. Όχι, δεν παίζω. Γιατί είπες μπάντα γι' αυτό. Όχι, είναι η άλλη, τα άλλα τα παιδιά, η άλλη μουσική που παίζω. Γιατί εγώ παίζω πολλά χρόνια μουσική, κάνω τα πάντα εγώ, ξέρεις. Εμείς είμαστε από Ιταλία εκεί, τα κάνουμε τα πάντα, δεν καμπαριάζουμε. Από πού είσαι, από Ιταλία? Από Ιταλία. Από Ιταλία, τι από πού είμαι. Αν θες να σε δείξω πασαπόρ. Γιατί γελάζει αυτό, εγώ δεν σε λέω ψέμα. Όχι, εντάξει. Κάτι τυπικά. Πες μου, τι άλλο θες να με ρωτήσεις. Να σε πω κάτι για το τραγούδι σου, το πόσο μαλάκας είσαι. Πρέπει να μας το έχεις κλέψει. Όχι, γιατί εγώ δούλευα, εγώ κάνω πολλές δουλειές, τα πάντα εγώ. Ό,τι κι άμα θες να σε κάνω τίποτα στο σπίτι, τίποτα πλακάκια, σουλίνες, να σε περάσω, εγώ εδώ. Εντάξει, δεν χρειάζομαι. Εντάξει, άμα βγει κανένα, θα σε δώσω το τηλέφωνο. Να τα βρούμε. Τέλος πάντων, δούλευα εγώ στην οικοδομή και έκανα από τις δουλειές και δεν τον αρέσει τον αφεντικός. Με λέει πόσο μαλάκας είσαι και τον λέω εσύ μαζί μου ασχολείσαι. Και μάλλον από εκεί θα ακούσε κάποιος το τραγούδι και το κλέψε. Όχι, εντάξει. Σίγουρα. Όχι, εγώ δεν έχω προβλέμα, ούτε λεφτά να συζητήσω για το τραγούδι, πώς κάνουν άλλοι. Όχι. Μια καλά. Αλλά... θα πρέπει να σε βιώνουμε κάποια στιγμή. Εσύ τι πρόβλημα έχεις τώρα? Εδώ ήρθαμε να κάνουμε δουλειά για το τηλεβιζιόν. Δηλαδή... Εντάξει, πάμε. Δύο ερωτήσεις να το κάνω ακόμα το δουλειά. Πάμε μπορεί. Να κάνουμε, ναι. Πάμε να... Έγινε. Ναι, ναι. Όχι, γιατί όχι, δουλειά πάμε, εδώ να κάνουμε. Ετοιμάζεις τώρα με το καινούριο στο δίσκο. Ετοιμάζουμε το καινούριο δίσκο που σου είπα ότι είμαστε στη διαδρομή για να τελειώσουμε τα τραγούδια και εκεί γύρω στο Σεπτέμβριο-Οκτώβριο να κυκλοφορήσουμε νέο υλικό με νέα τραγούδια κλπ. Θα βγουν καινούρια τραγουδάκια? Ναι, θα βγουν. Σε τι στυλάκι θα είναι? Καινούρια πράγματα, τώρα δεν έχουμε καταλήξει στο στυλ, αλλά μαζεύουμε υλικό,
νέους έτσι, νέους καλλιτέχνες, νέα lyrics, νέο, έτσι, γενικότερα αισθητική. Πολύ ωραία. Άμα εγώ επειδή τραγουδάω, άμα θέλεις να σε φέρω ένα demo, να με ακούσεις, γιατί δεν έχει βγει ακόμα τη CD, ε. Όχι, δεν έχει βγει ακόμα. Μήπως να με βάλεις για μένα τίποτα, κανένα τραγούδι. Έχω πολύ ωραία φωνή εγώ. Θα σε στείλω ένα κομμάτι, κάτι, να φτιάχνω εγώ, τι θες. Όχι, εγώ εδώ δεν το δίνω γιατί είναι... Εντάξει, θα το... Μήπως αυτός ζηλεύει, θα το πάρει και θα... Όχι, μεταξύ μας. Εντάξει. Αφού είσαι τραγουδιστής και θα... Ναι, εγώ... Ανδρίκια σε μιλάω τώρα. Ανδρίκια, ναι. Έγινε Νικολά μου. Έγινε φιλέ. Σε ευχαριστώ που πήγε. Κόλλι. Κόλλι Φάρελ. Κόλλι Φάρελ. Έτσι με βαφτίσανε. Χάρηκα πολύ. Και εγώ χάρηκα πολύ και θα τα μιλήσουμε από το τηλέφωνο. Χάρηκα πολύ. Να είσαι καλά, Νικόλα μου. Φιλιά πολλά στην οικογένεια. Έγινε. Να είσαι καλά, αδερφέ. Και εσύ. Κάτσε. Και κάτσε να σε τραγουδήσω. Μην το αφήσουμε για άλλη φορά. Μη φέρεις. Να σε τραγουδήσω λίγο. Μαζί μου, όχι μαζί μου, ασχολείσαι. Πόσο μεγάλος είσαι. Αν μου φέρεις το τέλος. Ασχολείσαι. Μαζί μου ασχολείσαι. Μαζί μου. Να ασχοληθείς μαζί μου λίγο, ρε. Φεύγουμε εμείς. Κάτσε βρε εσύ, μεγάλε. Μαζί μου ασχολείσαι. Μαζί μου ασχολείσαι. Μαζί μου ασχολείσαι. Άμα θέλετε να πλύνω κανένα πιάτο, εγώ να βοηθάω τα πάντα. Είμαστε πολλά άτομα που σώθηκε. Ναι, να πεις το τηλέφωνο. Ας το τηλέφωνο και σε ειδοποιήσω. Να είσαι καλά. Χαιρετίζω τον ισορροπιστή. Πού? Τον Νικόλα. Σε ποιον, ξανά εδώ. Θα σε παίξω να τα ακούσει. Ισορροπιστή. Έτσι.